πινάκο χείλη μες στο φως του φεγγαριού. Το στόμα του παλικαριού. Μέσα από το φύσιμα του ανέμου σε βαρτερό να έρθεις καλέ μου. Σε βαρτερό να έρθεις καλέ μου στον ήλιο του μεσημεριού. Ένα στεφάνι στα μαλλιά και στην καρδιά μου φτερουγίζουν δύο πουλιά. Στάζουν τα χείλη σου αρμύρα, δε δικαστή δική σου μοίρα. Δε δικαστή δική σου μοίρα στον ήλιο του μεσημεριού. Ναι, γιατί ο κόσμος έχει φύγει ήδη. Έλα, Γιώργη! Είχες καλή ψαριά, Γιώργη! Είχα, Μανταλένα μου, είχα! Έλα, τσιπούρες, καθίστε κάτω. Λοιπόν, μα δες όμως τι παραγωγή είναι αυτή. Όλα αυτά γίνανε σε τρία λεπτά εντωμεταξύ. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να αφιερώσουμε το στιγμιότυπο που είδατε στο Τροκτικό, στο blog του Τροκτικού, γιατί μας υπενθύμισε ότι υπάρχει αυτό το κομμάτι. Βεβαίως. Για μεσημέρι. Το κομμάτι για το μεσημέρι, διότι πριν έκανα το λάθος να πω ότι δεν υπάρχει τραγούδι που να αφορά σε άλλες ώρες της ημέρας. Και το τροκτικό. Και μας θύμισε το Τροκτικό τον ήλιο του μεσημεριού. Και αφιερώσουμε. Και εμείς δεν χάσαμε στο τροκτικό καθόλου. Αυτό το πάρα πολύ ωραίο ήταν. Αφιερωμένο, παιδιά. Θα προχωρήσουμε σήμερα στην πραγματικά σοβαρή εκπομπή τη σημερινή. Και όλο αυτό έγινε σε τρία λεπτά. Σας μιλάμε ειλικρινά, αφού λαχάνιασα. Με όση ώρα έπαιζε το βίντεο να δίνει οδηγίες στο σκηνοθέτη μας πάνω και να λέει: φέρε το κουμπί, φέρε τα δίχτυα, βάλε καπέλο, Ατάλια, εσύ εκεί, εσύ εκεί, Θέμη εκεί, βγείτε, κάντε, τραγουδίστε. Επειδή και εμείς τραβάμε το κουμπί μας εδώ, γενικότερα, να σχολιάσουμε και το βίντεο που έπαιξε. Βεβαίως. Εγώ ήμουν πίσω από το VT και φόραγα το ψάχνω καπέλο. Πίσω από το VT, τι είναι το VT. Στον ήλιο του μεσημεριού.